Θα είναι το 2023 η πιο θερμή χρονιά που θα έχει ζήσει ο πλανήτης? Τα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφουν οι θερμοκρασίες τον Ιούνιο δεν είναι παρά ένα ακόμα δυσίωνο σημάδι στην κλιματική κρίση. Περιμένουμε αυτή η χρονιά σχεδόν βέβαια να είναι μια χρονιά ρεκόρ. Αν δεν είναι η απόλυτη χρονιά ρεκόρ, θα είναι μία από τις μία-δύο, ας το πούμε, πιο θερμές χρονιές παγκοσμίως όσον αφορά την παγκόσμια θερμοκρασία, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό μετά. Δεν αποκλείεται οι μήνες που θα ακολουθήσουν να είναι περίοδοι αστάθειας, περισσότερες αστάθειες όσον αφορά τις βροχές, τις νεφώσεις, τον άνεμο κτλ. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας έχει δηλώσει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χρονιά θα καταταγεί στις 10 πιο θερμές και πολύ πιθανό να είναι στην πρώτη πεντάδα. Στα τελευταία 10 χρόνια τα 7 είναι τα πιο θερμά. Ο πλανήτης θερμαίνεται. Και θερμαίνεται με ρυθμούς οι οποίοι δυστυχώς έχουν αρχίσει να γίνουν πολύ πιο γρήγοροι από ό,τι περιμέναμε. Αυτά τα χρόνια που είχαμε μπροστά μας, νομίζαμε, για να αντιστρέψουμε τα πράγματα, δεν τα έχουμε πλέον. The effects are going to be the worst in ecosystems that are already damaged, in ecosystems that have lost their biodiversity. But everywhere there's going to be some kinds of effects. We're seeing effects across the globe. The Arctic is warming about twice as fast as the global average, and a number of species are struggling to adapt. At the same time, you have melting ice and glaciers that are contributing to sea level rise. That's going to be contributing to flooding of coastal communities across the world. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή φέρνει στην Ευρώπη θανατηφόρες ασθένειες όπως ο Ζίκα και ο Δάγκιος Πυρετός. Κουνούπια και τσιμπούρια μεταφέρουν ιούς με ποσοστά θανάτου έως και 50%. Έντομα είναι οι φορείς κάποιων ασθενειών. Δηλαδή κουβαλάνε μέσα στο στόμα τους μικρόβια όπως είναι η ελονοσία, όπως είναι ο Δάγκιος Πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου και άλλοι. Για να μπορούν αυτά τα έντομα να μεταδίδουν, θα πρέπει να έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί αν δεν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, αυτά δεν επιβιώνουν και αυτό έχει σαν συνέπεια να κλείνει ο κύκλος της ζωής τους. Είναι αναμενόμενο λοιπόν με την άνοδο της θερμοκρασίας να δούμε νόσους όπως ακόμα και η ελονοσία να έρχεται στην Ευρώπη. Οι δραματικές προειδοποιήσεις των επιστημόνων έρχονται ενώ το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης γίνεται όλο και πιο βαθύ.